Ακούμε μάλλον ήδη από το καλοκαίρι και μετά τις όποιες ρητορικές από την πλευρά είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ ότι τώρα που τελειώνει το μνημόνιο τι θα απογίνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς βαρβάρους και ότι το μνημόνιο πλέον μπαίνει στις καλένδες και πλέον η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία μπορεί να κοιτάξει προς τα μπροστά. Κατά την άποψή μας και νομίζω ότι αυτό είναι και ο απόϊχος του Eurogroup της τελευταίας Πέμπτης Παρασκευής την προηγούμενη εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται, όχι απλώς δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο, αλλά είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε ξανά ένα μνημόνιο με τους ίδιους σκληρούς όρους, με την ίδια επιτήρηση, με τα ίδια προαπαιτούμενα, με τις ίδιες υποχρεώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας προς τους πιστωτές. Εσείς δεν έχω καταλάβει. Θα σας εξηγήσω. Συμφωνείτε. Εντάξει, αυτό. Μπορεί να μην ονομάζεται μνημόνιο, αλλά είναι μια συμφωνία με όρους. Ναι, έτσι. Δεν ξέρω τι τίτλο να του δώσω. Πάω, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας το τέλος. Κανέναν δεν ενδιαφέρει. Ναι, εντάξει. Και σας το λέω κι εγώ ειλικρινά. Γραμμή, λέγεται μνημόνιο, η γραμμή δεν λέγεται προληπτικής, μνημόνιο. Αυτή η προληπτική γραμμή χρειάζεται κατά τη γνώμη σας στη χώρα ή δεν χρειάζεται? Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι αλλαγή πολιτικών, γιατί αυτές οι πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται είτε στο πλαίσιο των μνημονίων, είτε στο πλαίσιο της προληπτικής γραμμής, είτε στο πλαίσιο οποιοδήποτε άλλου τίτλου βάλουμε σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής, είναι αυτές ακριβώς οι οποίες βυθίζουν τη χώρα και δημιουργούν επιπλέον ανάγκες για να χρειαστεί στο τέλος του μνημονίου, σε εισαγωγικά, να χρειαστούμε προληπτική γραμμή και στο τέλος της προληπτικής γραμμής να χρειαστούμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα με έναν διαφορετικό τίτλο, αλλά και πάλι με την ίδια γραμμή. Δεν χρειάζονται λεφτά για την αλλαγή πολιτικής. Στιγμή, δεν λέω ότι δεν χρειάζονται λεφτά, προφανώς χρειάζονται λεφτά, αλλά είναι αυτές οι πολιτικές οι οποίες επιμένουμε, σε αυτές τις πολιτικές λιτότητας, οι οποίες δημιουργούν αυτούς τους φαύλους κύκλους και δημιουργούν αυτές τις τρύπες. Ανεξάρτητα, εντάξει, να μην έχουμε λιτότητα. Να υπάρξει, ας πούμε, επεκτατική πολιτική. Σαφώς. Αύξηση ενεργού ζήτησης που λέμε. Η προληπτική γραμμή. Να έχουμε μια ασφάλεια. Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται? Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σας απαντήσω. Γιατί το κουκουέ σου λέει δεν χρειάζεται, αδερφέ. Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Ευθέως. Πολλά ακούμε, δεν χρειάζεται. Πολλά χρειάζονται και πολλά δεν χρειάζονται συνολικά και στην πολιτική σκηνή. Αλλά αυτό που πραγματικά χρειάζεται, και εγώ θα επανέλθω και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το έχουμε κάνει σαφές. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται πολύ σκληρή επαναδιαπραγμάτευση του χρέους και κατά την άποψή μας από τη στιγμή που αυτό το χρέος δεν είναι βιώσιμο, παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις και της κυβέρνησης αλλά και των Ευρωπαίων πιστωτών μας, χρειάζεται να προχωρήσουμε άμεσα σε μια διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει προταθεί πάρα πολλές φορές από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν θέλω να σου το επαναλάβω. Είναι η λογική, λέει, γιατί όμως το λέω αυτό? Να σου κουρέψουν το χρέος, να σου διαγράψουν, δεν θα το κάνεις μόνο μέρος, θα το διαπραγματευτείς. Θα σας απαντήσω. Η κοινή λογική λέει ότι άμα είναι να σου διαγράψουν ένα μέρος του χρέους ή να σου βάζουν την προληπτική γραμμή στήριξη για να βγεις στις αγορές, που φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσει ότι χρειάζεται η χώρα να βγει στις αγορές. Θα βάλουν κάποιους όρους. Εσείς δεν θα τους αποδεχτείτε τους όρους. Άλλο η διαπραγμάτευση και άλλο δεν θέλουμε όρους. Και έρχομαι εδώ και σας απαντάω. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία λέτε είναι ζητήματα διαπραγμάτευσης, αλλά πραγματικής διαπραγμάτευσης. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν πηγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας και λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο στους Ευρωπαίους εταίρους που κάθονται στο απέναντι τραπέζι της διαπραγμάτευσης, τότε με συγχωρείτε, ακυρώνεται όλη η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Όταν αυτή τη στιγμή δίνουμε την εικόνα στο εξωτερικό και στους πιστωτές ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση να αποπληρώνει αυτό το δημόσιο χρέος και, και στον όγκο που είναι, αλλά και με τις ρυθμίσεις οι οποίες διέπουν τα τοκοχρεολύσια, τότε με συγχωρείτε, δεν μπορείς να ξεκινήσεις και να μιλάς σοβαρά για διαπραγμάτευση. Και το ζήτημα που έχει να κάνει με αυτή τη λεγόμενη διαπραγμάτευση είναι ότι αυτή η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να διαπραγματευτεί. Πρώτα απ' όλα γιατί στερείται της πολιτικής νομιμοποίησης και δεύτερον επειδή συμφωνεί προγραμματικά σε όλο αυτό το πλαίσιο πολιτικής το οποίο το λέμε είτε μνημόνιο, είτε προληπτική γραμμή στήριξης, είτε οπωσδήποτε αλλιώς. Και μια κυβέρνηση η οποία έχει διαφορετικές κοινωνικές προτεραιότητες, μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ισχυρή λαϊκή νοπή εντολή, μια κυβέρνηση που θα προκύψει μέσα από μια εκλογική διαδικασία την οποία εμείς γι' αυτό τη ζητάμε. Και δικοί σας οικονομολόγοι λένε ότι είναι θεωρητικά όλα αυτά που λέτε. Διότι έστω και αν έχετε νοπή εντολή, πάτε στο τραπέζι, κάθεστε εκεί πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέτε δεν είναι βιώσιμο το χρέος όπως έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση, να το κουρέψετε. Θα βάλουμε 200 δόσεις για το τέτοιο. Και θα σου πούνε, εντάξει, θα τα κάνουμε όλα αυτά με αυτό, αλλά θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Το ζήτημα είναι ποιος κάθεται στο απέναντι τραπέζι από τους πιστωτές, κύριε Οικονομέα. Τα ίδια και ο Σαμαράς. Τα ίδια. Κύριε Σαγκελαρή, τα ακούσαμε και τον Σαμαρά. Πέστε το στον κύριο Σαμαρά, εσείς που μιλάτε μαζί. Εσείς τώρα έχετε τη τριτορία Σαμαρά.
Εσεί τώρα έχετε την ιστορία Σαμαρά. Πέστε τα στον κύριο Σαμαρά. Δύο αντιμνημονιακά χρόνια του Σαμαρά, ο Σαμαρά έλεγε ότι είναι και ο Τσίπρα σήμερα. Συνεχίζει ότι λέει, συνεχίζει να λέει ο κύριο Τσίπρα. Πέστε το στον κύριο Σαμαρά. Πέστε το στον κύριο Σαμαρά. Αν θέλετε να συγκρίνετε, κύριε Ανδρουλάκη, τον κύριο Σαμαρά με τον κύριο Τσίπρα, αυτό είναι δικό σα θέμα. Επενδύσατε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δύο χρόνια σε μια ρητορία. Η οποία σιγά σιγά η Νέα Δημοκρατία την άφησε διότι ήρθε στην κυβέρνηση και έπρεπε να συμβαστεί με την πραγματικότητα και σιγά σιγά την αφήνετε και εσείς. Εδώ ο κύριος Μητρόπουλος, από εδώ ο κύριος Μητρόπουλος, είπαμε και κάποια πράγματα. Οι ευθύνες της κυβέρνησής σας που έφτασε τη χώρα το Μάιο του 10. Δεν είμαι εγώ στην Νέα Δημοκρατία του κύριου Καραμαλή, κύριε Πρέπει Πρέπει να εξεταστούν. Δεν ήμουν εγώ στην Νέα Δημοκρατία του κύριου Καραμαλή. Ο Καραμαλής δεν είπε λεφτά υπάρχουν. Ο Καραμαλής στις εκλογές του 9 δεν είπε λεφτά υπάρχουν, ούτε έδινε κοινωνικό μέρισμα. Τη καταστροφή είναι μία ατάκα του Παπανδρέου με την δημοσιογραφία. Δεν είναι η ατάκα του Παπανδρέου. Είναι η πολιτική του Παπανδρέου για ένα τετράμινο που ήταν στην κυβέρνηση. Ήταν ο τιτανικός του Παπανδρέου και ο Τιτανικό Σαμαρά. Ναι, γιατί εκτόξευσε το έλμα. Ήταν ο τιτανικός του κ. Παπακοσταντίνου. Ο Παπανδρέου ξέρει. Βεβαίω, δείτε τα νούμερα. Δείτε τι έλλειμμα παρέλαβε. 3% σάψε ο Σιμίτη και το άφησε 15,5%. Το 15,5%. Το 15,5%. Παρακαλώ. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Θα μας τρελάνετε, θα μας τσακώνεστε οι δυο συνέτεροι στην ίδια κυβέρνηση. Με συγχωρείτε. Ακούστε, η συγκυβέρνηση δεν σβήνει ευθύνες. Τσακώνεστε, δυο που είστε στην ίδια κυβέρνηση για μια κυβέρνηση προηγούμενη. Και υπερασπίζει σε κάποιον που τότε που ήταν πρωθυπουργός του. Η συγκυβέρνηση δεν σβήνει ευθύνες. Εγώ είμαι από αυτούς που ψήφισαν το μνημόνιο το Μάιο του 10. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ο Παπανδρέου παρέλαβε και έκανε ό,τι μπορούσε, είτε από ανικανότητα είτε από άλλους λόγους. Θυμάστε που έλεγε λεφτά υπάρχουν. Θυμάστε που έδινε κοινωνικό μέρος. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και αφήστε τον Παπανδρέου και τον Καραμαλή. Ο κύριος Ανδρουλάκης έτσι τα θέματα αυτά. Θα το θέτω διότι μπορεί να συγκυβερνούμε αλλά δεν κάνουμε. Λοιπόν, εσείς λέτε λοιπόν ότι η ρητορία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή θυμίζει την ρητορία της Νέας Δημοκρατίας πριν από μερικά χρόνια. Τα σενάρια τα οποία λένε ότι θα βγει μια μέρα ο Σαμαράς, ο πρωθυπουργός, και θα πει ότι το μνημόνιο τελείωσε.